την οτρόφο είμαι και περιουσία μου πατή. Λοιπόν, θα αμυνθώ. Εφόσον καταστρέφει την νοτροφία, καταστρέφει τη μελισσοκομεία, καταστρέφει τη γεωργία, καταστρέφει και τσι αυτού μας. Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους, είναι κάτοικοι της Αμάστας για να αποτρέψουν το εφιαλτικό ενδεχόμενο αυτό της εγκατάστασης σταθμού μετατροπής ρεύματος λίγα μέτρα από το ιστορικό και μαρτυρικό χωριό τους. Από το ειστέρημά τους έχουν χτίσει τα σπίτια και δεν κάνανε στην Αμουγκαραρού του ΛΕΤ, κάνανε στη Δαμάστα για να κρατήσουν ζωντανή τη Δαμάστα. Τη Δαμάστα. Τώρα να κινητοποιηθούμε. Να σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα, το ίδιο το κράτος, το δικό μας, την κατέστρεψε με τα λατομεία. Τώρα έρθει να την διαλύσει τελείως. Τι θα κάνουμε, θα ξεσκοθεί ο κόσμος, δεν υπάρχει τίποτα. Να μην γίνει εδώ πέρα. Αγανακτούμε. Αγανακτούμε, διότι άλλα μας λένε τη μία φορά, άλλα λένε την άλλη. Κάνουν λόγο για περιβαλλοντικό έγκλημα, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει ενέργεια καλώδια ξηράς συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης στο πλαίσιο της μεγάλης ενεργειακής διασύνδεσης Αττική Κρήτη, με τους ίδιους να είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να προχωρήσουμε με τεχνικό σύμβουλο και νομικό σύμβουλο και το θέμα θα φτάσει μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τουλάχιστον εμείς σαν δαμαστιανοί είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Ο Δήμος είναι δίπλα μας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος ο Μανέλλας Μποκέας. Και κινητοποιήσεις και μαζικές στον δρόμο. Τα πάντα. Μπολντόζα δεν θα πει δάμαστα. Βγαίνει προφανώς από το σχεδιασμό που προκύπτει και παρά τις αντιρρήσεις, παρά τις ενστάσεις που τέθηκαν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου έγινε ξεκάθαρη μνήμα στο ότι δεν θα πρέπει η δάμαστα να σταθμού ανατροπή, δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι και ο ΑΔΜΙΑ και η κυβέρνηση εμένουν σε αυτή τη στάση. Έγινε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, σήμερα είμαστε συνέλευση. Έχουμε, με εισήγηση δική μου, έχει συσταθεί μια επιτροπή ενέργειας, η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί από εδώ και στο εξής το θέμα. Εκτός του ότι ο τόπος υπήρξε μαρτυρικός, ήδη δώσαμε στον αγώνα 30 ανθρώπους δικούς μας. Στη συνέχεια έγινε η περιβαλλοντολογική επιβάρυνση με τα λατομεία και τώρα έρχεται ο ΑΔΜΙΕ. Μόνο τα σκουπίδια λείπουνε, φέρτε τα κεφτά εδώ ρε παιδιά. Να βολέψουμε όλο το νησί και όλη την Ελλάδα από ό,τι ακούσαμε. Όπως τόνισαν, ο σταθμός μετατροπής ρεύματος θα πρέπει να γίνει στην Κορακιά. Είμαστε καταδικασμένοι. Πρέπει να φύγουμε όλοι, κάνουμε κινητοποίηση ό,τι μπορούμε να μην δεχτούμε άλλη επιβάρυνση. Με ενδιαφέρει η περιβαλλοντική επιβάρυνση, δηλαδή η ακτινολογία. Εκεί κάτω που θα γίνει τώρα ο υποσταθμός είναι μια μοναχή ελιά. Και η γιαγιά μου με έστελνε με το καλαθάκι και πήγαινε και μάζωνα τις παστολιές. Για να δούμε τι θα ξαναγίνει. Δεδομένη είναι η βούλησή τους να το προχωρήσουν. Αλλά ότι υπάρχουν αλλαγές και μπορούν να υλοποιηθούν. Κρύβεται κατά την άποψή μας η πρόθεση της κυβέρνησης, αλλά και της προηγούμενης, και θα σας πω γιατί και της προηγούμενης, να μην καταργήσει τη ΔΕΗ, δηλαδή τις εγκαταστάσεις στα λιμνοπεράματα και να την αξιοποιήσει ως εθνική μονάδα. Η θέση ποια είναι, όλοι μαζί, δεδομένη κινητοποίηση, άμεση. Στο πλευρό των κατοίκων, τόσο ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, όσο και οι βουλευτές του νομού, οι οποίοι θα φέρουν το φλέγον θέμα προς συζήτηση στη Βουλή, προκειμένου να λάβουν ξεκάθαρες απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό.